Πάρε χαρτί, πάρε στυλό σήμερα. Ένα cheesecake θα κάνουμε σοκολάτας. Και λίγες φράουλες από πάνω, μη φανταστείς. Γράψε τη συνταγή στο καλό το τετράδιο. Ένα μπολ και ένα σύρμα θέλουμε, τίποτα άλλο. Και τέσσερα υλικά. Θα βάλουμε όλα τα μπισκότα μέσα στο κοπτικό μηχάνημα. Έχετε το νου σου, μπισκότα γεμιστά με γεύση φράουλα. Και θα τα σπάσουμε. Συνεχίζοντας θα προσθέσουμε και όλο το βούτυρο και θα ομογενοποιήσουμε. Τόσο απλό. Βλέπετε, το μείγμα πρέπει να έχει αυτή εδώ την υφή. Πάμε να απλώσουμε στις φόρμες. Και με ένα κουτάλι θα απλώσουμε το μπισκότο και στις τρεις φόρμες. Ωστόσο, μην ξεχαστώ, μπορείς να το βάλεις σε μια μεγάλη φόρμα. Όσο αφορά τη συνταγή, μετά από τόσα βίντεο, έχεις μάθει που θα τη βρεις. Έτσι δεν είναι? Με ένα ποτήρι και από την ανάποδη μεριά θα πατήσουμε να πάρουμε ένα ωραίο σχήμα. Πάμε να τα βάλουμε στο ψυγείο. Πρέπει να σφίξει το μπισκότο. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε με τη σοκολάτα. Δεν θα κάνουμε τίποτα περίπλοκο. Έχουμε βάλει τη σοκολάτα σε ένα μπολ και στο μικροκυμάτων στην ελάχιστη ισχύ του να λιώσει. Σε ένα μπολ έχω βάλει την κρέμα τυρί. Θα βάλουμε το αλάτι, την άχνη ζάχαρη και βανίλια. Και με ένα σύρμα θα ανακατέψουμε. Τόσο απλό, μη μου πεις ότι ζορίζεσαι. Για μισό λεπτάκι, ίσα ίσα να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Μετά από 1,5 λεπτό στο μικροκυμάτων, έτοιμη και η σοκολάτα, βλέπεις. Και θα τη ρίξουμε μέσα στην κρέμα τυρί. 9 στους 10 λατρεύουν τη σοκολάτα. Ο ένας λέει ψέματα. Η δουλειά θα γίνει με ένα σύρμα και ένα μπολ. Τόσο εύκολα. Και ανακάτεψε το να ομογενοποιηθούν. Έχω βάλει την κρέμα γάλακτο σε ένα μπολ και με το σύρμα θα τη χτυπήσω. Μην τη χτυπήσεις πολύ και γίνεις τόκος. Θέλουμε μία ελαφριά σαν τη γη. Μην ξεχνάς ότι τα λιπαρά σφίγγουν και στο ψυγείο. Αν τη χτυπήσεις πολύ το γλυκό θα γίνει τσούρλος. Αυτή την υφή ψάχνουμε σαν αφρό ξυρίσματος. Και θα το ρίξουμε όλο μέσα στη σοκολάτα. Θα βάλουμε όλη την κρέμα σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής και θα την απλώσουμε στο παγωμένο μπισκότο. Αν δεν έχει σακούλα ζαχαροπλαστικής, δεν χάλασε ο κόσμος. Πάρε ένα βαθύ κουτάλι και μοίρασέ τη. Κοίταξε μια ωραία υφή που έχει η κρέμα. Και με τη βοήθεια από ένα παλετάκι ή ακόμα και με ένα κουτάλι θα την απλώσεις για να γίνει μια επίπεδη επιφάνεια. Και με ένα κομμάτι χαρτί θα σκουπίσεις περιμετρικά. Μην ξεχνάς ότι ό,τι κάνεις πρέπει να είσαι μερακλής. Μην γεμίσεις τις φόρμες μέχρι τέρμα, γιατί θα κάνουμε μια γκανάζ σοκολάτας που θα τη βάλουμε από πάνω. Μην ψαρώνεις, γκανάζ ίσον σοκολάτα και κρέμα γάλακτο σε ίσες ποσότητες. Το λιώνουμε, το ανακατεύουμε και είναι έτοιμη. Και σε μέτρια φωτιά θα ζεστάνουμε την κρέμα γάλακτος. Και σε ένα μπολ βάζουμε τη σοκολάτα, δεν πρέπει να τη λιώσουμε. Θα ρίξουμε τη ζεστή κρέμα και αυτή θα λιώσει μόνη της. Και όπως είναι ζεστή η κρέμα θα τη ρίξουμε μέσα στη σοκολάτα. Μετά από ένα λεπτάκι είμαστε έτοιμοι. Ιδανικά θέλει χτύπημα με το ραβδομπλέντερ. Ξέρεις το μηχάνημα αυτό με το ματσούκι. Αυτό πρέπει να γίνει σωστή γαλακτοματοποίηση. Αλλά θα άρχιζες πάλι στα σχόλια ότι χρησιμοποιώ περίεργα μηχανήματα. Ανακάτεψέ το για μισό λεπτό και θα είσαι εντάξει. Έχει παγώσει η κρέμα μας, το γκανάζ είναι σε θερμοκρασία δωματίου και με ένα κουτάλι θα βάλουμε από πάνω. Το ξέρω, σου τρέχουν τα σάλια, τι να κάνω, περίμενε να δεις τι θα γίνει σε λίγο. Ιδανικά 2 με 3 ώρες στο ψυγείο, μην κάνεις καμιά τρέλα και αρχίσεις και το τρως έτσι. Έχει το νου σου, πρέπει να παγώσει. Θα κόψουμε φράουλες για να τις βάλουμε από πάνω. Είμαστε έτοιμοι, το γλυκάκι μας έχει ήδη παγώσει. Με ένα μαχαίρι περιμετρικά θα κόψουμε γύρω γύρω. Θα ανοίξουμε τη φόρμα μας από εδώ. Έχει αυτό το καλό αυτή η φόρμα. Και σιγά σιγά θα βγάλουμε το περιμετρικό κομμάτι. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Κάτω το μπισκότο. Πάνω η κρέμα σοκολάτα με το τυρί. Και από πάνω η γκανάζ. Με ένα μαχαιράκι ή με ένα παλετάκι γύρω γύρω θα το ισιώσουμε να έχει μια όμορφη εικόνα. Θα τοποθετήσουμε το γλυκάκι μας σε ένα ωραίο πιάτο και από πάνω θα του βάλουμε φράουλες. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι και πόσο απλό. Κοίταξε ομορφιά, κοίτα τι φτιάξαμε. Πάμε να το κόψουμε να δούμε και τι κάναμε από μέσα. Ορίστε. Φαίνεται? Μην πεις ότι δεν φαίνεται. Πείτε μου ειλικρινά τι άλλο μπορώ να κάνω. Σπαθιά να καταπιώ, τι άλλο να κάνω. Κοιτάξτε μια ωραία υφή που έχει. Για σήμερα, μετά από αυτό δεν έχεις δικαιολογίες. 4 υλικά, μια μπασίνα και ένα σύρμα. Και θα κάνεις αριστούργημα. Έχε μου εμπιστοσύνη.